οι οποίες πέφτουν ζητώντας σας και πάλι να σας στρατευτούμε και να συμπορευτούμε σε αυτόν τον όμορφο αγώνα τον οποίο θα δώσουμε για τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Είναι κρίσιμες γιατί πετύχαμε πολλά. Αλλά τίποτα από αυτό το οποίο πετύχαμε δεν είναι δεδομένο. Να θωρακίσουμε τη σημαντική πρόοδο της χώρας με το να εμπιστευτούμε και πάλι τη νέα δημοκρατία στη διακυβέρνηση της πατρίδας μας. Αυτό είναι το σύμφωνο. Θα πάμε μπροστά, θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω. Οι πολίτες θυμούνται την τετραετία του κ. Τσίπρα, θυμούνται τις κλειστές τράπεζες, οι συνταξιούχοι εδώ που είναι μαζί μας σίγουρα κάποιοι, θυμούνται τον νόμο Κατρούγκαλου και την προσωπική διαφορά, θυμούνται την Ελλάδα της υποανάπτυξης, θυμούνται τα ανοιχτά σύνορα, θυμούνται το δράμα της συνδομένης, λίγο πιο βόρεια εδώ πέρα, και μπορούν και συγκρίνουν. Αν η Ελλάδα του 2023 είναι μια καλύτερη Ελλάδα από την Ελλάδα του 2019 και την Ελλάδα του 2015. Γι' αυτό και θα μας επιτεθούν, γι' αυτό και θα δώσουν τη στήριξή τους στη μεγάλη μας παράταση στη Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσουμε το έργο μας. Σταθερά, τολμηρά, μπροστά. Μόνο μπροστά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για το χειροκρότημά σας. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Σε όλους και σε όλους καλά και υγεία, σε εσάς και τις οικογένειές σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι άξιο παιδί.